Περίμενα αυτά τα μάτς πώς και πώς. Σίγουρα κάποιες καμπανεβάσματα που είχαμε στα play-off μέχρι τώρα κάναν τον Παναθηναϊκό φαβορί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ακολουθήσαμε 40 λεπτά το πλάνο μας, ακόμα και όταν δεν πήγαινε καλά. Πήραμε κάθε παίκτη το maximum και καταφέραμε να επιστρέψουμε τη σειρά στο σεφ. Χωρίς αυτό να δείχνει ότι είναι σημαντικό πλεονέκτημα, αφού ήδη μας έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός εδώ εκεί πέρα, ήδη έχουμε κερδίσει εμείς εδώ δύο φορές. Αλλά με την ίδια συγκέντρωση θεωρώ ότι με το κόσμο στο πλευρό μας το κάνουμε το 2-0, που τότε πραγματικά θα έχουμε πλεονέκτημα για τον τίτλο. Λέει, θα πιστεύω ότι η ομάδα πραγματικά έχει βάθος. Πιστεύω ότι τέλη Αυγούστου πριν ξεκινήσουμε τα πρωταθλήματα, στα χαρτιά εμείς είμαστε φαβόροι αν πάρει τους παίχτες ξεχωριστά. Σίγουρα κάποιες προσθήκες που έκανε ο Παναθηναϊκός του δώσανε ποιότητα, αλλά θεωρώ ότι εμείς είμαστε περισσότερο ομάδα γιατί δεν είχαμε παίχτες που να αλλάξουν τους ρόλους και τα πανεβάσματα. Παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε τις ηγέδες μας, ακολουθούμε, δουλεύουμε για αυτούς και χαιρόμαστε που σε εμάς το σημερινό βγήκαν άλλα παιδιά μπροστά που διαβάσαμε πολύ καλά και χτυπήσαμε αδυναμίες στον αντιπάλο και καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ σπουδαία νίκη. Όχι, δεν ήταν καθόλου δύσκολο, το περίμενα πώς και πώς. Ήμουν από το δευτερόλεπτο έτοιμος. Ήξερα ότι ίσως χρειαστεί να βοηθήσει την ομάδα. Είχα αγωνιστικό ρυθμό αυτή τη τελευταία μάτια, είχα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και περίμενα απλά μια ευκαιρία που δόθηκε. Εντάξει, σίγουρα επειδή ο Νίκολα έκανε κάποια φάουλα, αλλά και απ' την άλλη πιστεύω ότι την άξιζα και την πήρα και χαίρομαι που βοήθησε την ομάδα μου, έστω και αυτό το χρόνο που είχε να πάρει μια σημαντική νίκη εδώ μέσα. Το πρώτο στόχο μας σίγουρα ήταν η δημιουργία και η σύνδεση Νίκ με τον Γκίστ, που θεωρώ ότι τη διακόψαμε κατά πολύ και από εκεί πέρα σίγουρα να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τον Παναθηναϊκό να κάνει fast break και να πηγαίνει τόσο πολύ σε επιθετικό rebound. Αν εξαιρέσεις κάποια κενά διαστήματα που είχαμε στην τρίτη περίοδο κυρίως που βάλαμε νομίζω 10 πόντους από fast break και επιθετικά rebound στους 17, σε όλο το υπόλοιπο ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και όπως είπα και πριν αυτό, αν ακόμα και να πάνε στραβά τα πράγματα να συνεχίσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο, τότε δεν έχουμε βοηθήσει κανέναν. Πλέον το πλεονέκτημα είναι σε εμάς και όλα εξαρτάται από το χέρι μας. Κοίτα, νομίζω ότι ο κόσμος μας περιμένει πώς και πώς να αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο. Θα θέλουμε πάρα πολύ να γίνει στο γήπεδο και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Θέλουμε πολύ να τους δώσουμε χαρά. Τώρα για πίεση δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερη, όταν ομάδες έχουν τέτοιου είδους παίχτες που έχουν 1000 παίχτες τέτοια μάτς. Οπότε εμείς παίζουμε με 12.500 την Πέμπτη και ελπίζω το αριθμητικό πλεονέκτημα που θα έχουμε να φτάνει για να μας δώσει την υγεία. Εντάξει, σίγουρα για μας ήταν μεγάλη ευκαιρία το ότι σπάσαμε το πρώτο μάτς, γιατί σήμερα οι ομάδες δεν ξέρουν τι να περιμένουν από την άλλη. Αλλά από εδώ και πέρα συνεχίζουμε συγκεντρωμένοι για να καταφέρουμε να πάρουμε το 2-0 που θα κάνει τη διαφορά, δίνοντας περισσότερο